Τι γνώμη έχει για το γέλιο? Είδες, τι γνώμη έχω για το γέλιο? Καταρχήν να ξέρεις το γέλιο είναι όπως το κλάμα. Είναι μια φόρτιση και ξεφορτίζουμε. Οι άνθρωποι που γελάνε και λένε ότι είναι θετικό, πραγματικά είναι θετικό. Όμως για ποιους? Για αυτούς που είναι ανάγκη να γελάσουν. Τι πρέπει να πιέσεις να γελάσεις? Ναι. Εγώ δεν ξέρω κανένα σοφό να σκάσει τα γέλια, να ξέρω εγώ στο κράτη να παίρνει τα γέλια ή να έκλαιγε ή να κάνει. Δεν φτάνουν στα άκρα γιατί δεν έχουν φορτιστεί μέσα τους με ενέργεια. Ναι. Όταν λοιπόν δεν είσαι φορτισμένο με ενέργεια, φυσικό είναι να μην σου γίνει να γελάσει πολύ όπως ο άλλος που έχει πραγματικά ανάγκη να γελάσει και είναι γι' αυτό μια θεραπεία. Mm-hmm. Θα μπορεί να κρατήσει μια έρημη κατάσταση. Άρα το γέλιο, το κλάμα είναι για εσένα. Ακούω συνέχεια διαλογισμού για γέλιο. Κάνουμε γέλιο διαλογισμό. Πραγματικά, αν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τόσο πολύ το γέλιο, θα του κάνει καλό. Για κάποιον όμως που δεν έχει ανάγκη το γέλιο και δεν έχει φορτιστεί. Θα πιεστεί να κάνει να γελάει, δεν είναι λίγο παράλογο. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι λίγο χαζοχαρούμενο. Ναι. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι γελάνε πολύ έχουν κάποιο κενό. Σίγουρα. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ευδαιμονία και γελάνε πολύ και γελάνε πολύ και εκφράζουν μια εκφόρτιση, πάνε να πει ότι φορτίζονται από κάπου αλλού. Και το κάνουν αυτό το πάτο πρόγραμμα για να ξεφορτιστούν. Όπως και οι άνθρωποι που κλαίνε πολύ. Ναι. Όλα είναι μια φόρτιση μέσα, μια ενέργεια, έτσι, που ο άλλος ξεφορτίζει έτσι. Γι' αυτό είναι θεραπεία, όπως και το κλάμα, αν το δεις ότι είναι θεραπεία. Καταλαβαίνεις, ξεφορτίζεις. Ναι, κατάλαβα. Όμως, μην νομίζεις ότι πρέπει να πιέζεις να γελάσεις και ότι κάνει καλό, οτιδήποτε πιέζεσαι δεν κάνει καλό. Ναι. Οτιδήποτε πιέζεις είναι επειδή έχεις βγει από το κύκλο σου. Ναι, καταλαβαίνω. Επομένως, αν φτάσεις στο σημείο να μην χρειάζεται να γελάς, πάνω από ότι έχεις φτάσει στην καλή και την ευγενή σου. Ναι.